Λοιπόν, βρήκαμε τον Ηλία Μαμαλάκη. Ο Ηλίας Μαμαλάκης δίνει μια συνέντευξη σε εμάς τη Δήμητρα Καλφούντζου και τι καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι η θεματική, αν θες, αυτής της συνέντευξης είναι η επανεκκίνηση. Ναι. Οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Και σε όλους τους τομείς. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε καριέρα στα οικονομικά αποφάσισε ότι η καρδιά του λέει ότι θέλει να μαγειρεύει. Και πώς παρότι μπορεί να μην είχε τα φόντα, να μην ήταν σταθερός για να το κάνει. Ούτε τις ίδιες απολαβές. Ούτε τις ίδιες απολαβές, φυσικά. Με την βοήθεια της τότε γυναίκας του, της πρώτης γυναίκας του, έκανε το βήμα και έφτασε να είναι φυσικά ο Ηλίας Μαμαλάκης. Αλλά και οι δεύτερες ευκαιρίες της ζωής στον έρωτα, πώς πέρασε από την πρώτη γυναίκα στην δεύτερη γυναίκα, η οποία είχε τρία παιδιά. Και είπε πόσο δύσκολο είναι αυτό να μπει ήδη σε μια έτοιμη οικογένεια και όχι μόνο να σε αποδεχθούν, αλλά να βαφτίζει τώρα το εγγόνι του, το οποίο θα το πούνε Ηλία. Πάμε να τον δούμε. Πόσες ζωές έχετε ζήσει στην πραγματικότητα μέχρι τώρα? Ευγνωμονώ τον Θεό που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία καταρχήν. Και αν θέλεις, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες που περάσανε, μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω πολλαπλές εμπειρίες. Πάντα επανακοινούσατε τη ζωή σας, βρίσκατε τον τρόπο. Ναι, νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Ναι, δεν μπορώ να κλαίω πάνω από την προηγουμένη ζάχαρη. Σπούδασα οικονομικά, έκανα πολύ σημαντικές μετεκπαιδεύσεις, έκανα μια πολύ καλή καριέρα σε εταιρείες εμπορικές, κυρίως σαν διευθυντής πωλήσεων. Ενώ παράλληλα, το 92 ξεκίνησα να γράφω βιβλία μαγειρικής. Και έφτασα σε ένα σημείο το 99 να έχω δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασκάλη. Είχα τη στήριξη της γυναίκας μου τότε, όπου το συζήτησα μαζί της και της είπα ένα από τα δύο πρέπει να τα παρατήσω. Με ρώτησε τι σ' αρέσει. Λέω πιο πολύ μ' αρέσει να ασχοληθώ με την αστρονομία και με την κουζίνα και με όλα αυτά. Μου λέει κάντο. Μα ξέρεις τι λέω, θα χάσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος. Κάντο, μου λέει. Και το έκανα. Πρώτη καριέρα ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη της κοινωνικότητας της εποχής εκείνης. Έπρεπε να σπουδάσεις και κατόπιν έπρεπε να βρεις μια καλή δουλειά. Και η δεύτερη επιλογή έγινε με την καρδιά. Έτσι. Ξέρεις τι, το να ρισκάρει ένας άνθρωπος, σαν εμένα ας πούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο αν έχει την υπευθυνότητα του εαυτού του. Εάν κουβαλάς οικογένεια μαζί και ίσως οικογένεια με παιδιά, το ρίσκο πρέπει να το μελετήσεις πάρα πολύ γιατί έχεις ευθύνη για αυτή την οικογένεια. Αυτός ο ρόλος στη ζωή σου, καλά του παππού, αλλά και του μπαμπά, ήρθε στη ζωή σας αναπάντεχα με έναν τρόπο. Όταν αποφάσισα να παντρευτώ τη δεύτερη γυναίκα μου, το 2012, ήξερα καλά τα ρίσκα. Ήταν μια γυναίκα η οποία έχει τρία παιδιά και μεγάλα παιδιά και το να μπει σε μια οικογένεια που έχει παιδιά, εσύ που είσαι άπειρος από παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα. Μπορεί να έχω πολλά βαφτιστήρια, μπορεί να τα αγαπάω, μπορεί. Αλλά άλλο είναι η δευτερογενή σχέση και άλλο να είσαι πατέρας ή μητέρα. Μπόρεσα, φερόμενος εντελώς φυσιολογικά, να αποκτήσω μια σχέση απευθείας με τα παιδιά, που να μην περνάει μέσα από τη μητέρα. Δηλαδή. Και εκεί, και αυτό κρατάει ακόμα αυτή τη στιγμή. Τα βρήκα πριν από 10 χρόνια παιδιά. Σήμερα ο Μεσαίος είναι παντρεμένος και έχει τον μικρό εγγονό, τον Ηλία, θα τον βαφτίσουμε το καλοκαίρι. Η Ευγενούλα παντρεύτηκε νωρίτερα, έχει κάνει το Φώτη που είναι 2,5 χρονών και πραγματικά βρέθηκα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Έκανα τις γκάφες μου, όπως και αυτά κάνανε τις γκάφες τους, αλλά μέσα από αυτές τις γκάφες βγήκε μια αγάπη και μια ισορροπία στη σχέση. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι είναι γκάφες σε αυτή τη σχέση? Μια αυστηρότητα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ας πω ένα περιστατικό τρομερό. Είναι καλοκαίρι. Είναι 5 ώρα το πρωί. Έχω ξυπνήσει. Και ακούω ένα αυτοκίνητο να γκαζώνει και να έρχεται και να έχει στη διαπασόν ένα τραγούδι της μόδας. Με τρελαίνει εμένα. Λέω 5 η ώρα που τι κάνουνε. Και ήταν η κόρη της. Πάω και την ξυπνάω. Νωρίτα της λέω η Ευγενία τώρα γυρίζει. Καλά μου λέει και τι συμβαίνει. Δηλαδή η πείρα της μαμάς σε ένα κορίτσι που ήταν 20 χρονών, ξέρει ότι θα βγει με τις φίλες της, θα βγει με την παρέα της, θα το ξενυχτήσει κτλ. Εγώ αυτά στην εποχή τη δική μου δεν γινόντουσαν. Άρα ο μικρός θα πάρει το όνομά σας? Ο μικρός θα πάρει το όνομά μου, ναι. Θα γίνει Ηλίας. Νομίζω αυτό ήθελε ο Παναγιώτης, γιατί εγώ δεν το ζήτησα, δεν θα τολμούσα ποτέ να το ζητήσω. Το έκανε όμως ο Παναγιώτης μόνος, το αποφάσισε. Συγκινηθήκατε? Χάρηκα θα έλεγα. Υπήρχε ένα σύριαλ, νομίζω, στην κρατική τηλεόραση
που λεγόταν Ο Ψεύτης Παππούς. Έπαιζε ο κύριος Μιχαλακόπουλος. Το πόσο ζήλεψα τη σχέση αυτή που είχε ο παππούς με τον εγγονό. Ήτανε να μου άφησε σημάδια μέσα και έτσι θέλω να γίνω κι εγώ, ένας ψεύτης παππούς.